Γεια σας, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα multi-culti επεισόδιο. Σήμερα Κυριακή, κλασικά θα πούμε όλα αυτά τα πραγματάκια που εμένα προσωπικά με κνευρίζουν πάρα πολύ. Ο καιρός είναι και αρκετά έτσι βροχερός, αλλά δεν μας πτωεί. Σήμερα θα μιλήσω για τους φίλους μου με τα φίλτρα νερού που μας έχουν ζαλίσει, πραγματικά μας έχουν ζαλίσει στις διαφημίσεις. Θα μιλήσω λίγο για τους φίλους μου τους αγρότες. Και θα μιλήσω και για ακόμα ένα βασικό έτσι πράγμα που με κνευρίζει πάρα πολύ όταν είσαι ο γιος του μπαμπά. Βροχερός ο καιρός σήμερα, αλλά δεν πειράζει, πάμε να κάνουμε την βολτούλα μας. Φίλοι μου, πραγματικά έχω εκνευριστεί πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα, όταν σας λέω πάρα πολύ με τις συνεχόμενες, αδιάλειπτες, η μία πίσω από την άλλη, διαφήμιση για τα φίλτρα νερού, για τα φίλτρα πιο πολύ της Camelot, με τον φίλο μου τον Κώστα και με τον γιο του τον Ηρακλή. Είναι εδώ από την Κύπρο μου φαίνεται, και στην Κύπρο και στην Ελλάδα γίνεται χαμός με τις διαφημίσεις. Όλη την ώρα, και στην αρχή ήταν μόνο στα πιο μικρά έτσι κανάλια, τώρα και στο Mega και στον Αντένα και στον Αλφα και στο Star και στο Open, στο Open το έχουν πεθάνει. Όλη την ώρα φίλτρα νερού Camelot, την πήρε R+, τα έχω μάθει απ' έξω. Camelot, το ένα από την Αμερική, τόσο ανανόμετρο το πάχος, τόσο το ένα, τόσο το άλλο. 5 αστέρια στο Facebook, 5 αστέρια και στην Google, όπως το λέει και ο φίλος μου ο Κώστας. Μας έχετε ζαλίσει τον εγκέφαλο. Γενικά φίλοι μου, σαν άνθρωπος, όταν με κάνουν πλήση εγκεφάλου σε κάτι, εκνευρίζομαι. Όταν κάτι, οκ, δώσ' μου την πληροφορία ότι έχουμε διαφήμιση αυτό το προϊόν, ρε παιδί μου, δώσ' το μου. Οκ, το δέχομαι, έτσι είναι το marketing. Αλλά όταν επιμένεις, επανάληψη στην επανάληψη, αυτή την πλήση εγκεφάλου δεν τη θέλω. Αρχίζω και σε απεχθάνομαι, αρχίζω και με νευριάζεις. Δεν σε θέλω. Όπως το είχα πει το ίδιο πράγμα και με το τέμου. Όλη την ώρα αυτή την πλήση εγκεφάλου, αυτό το στυλ marketing, το πιεστικό, δεν μου αρέσει καθόλου. Και το άλλο που σκέφτομαι, λέω, ρε παιδί μου, το συζητούσα και με τον αδερφό μου τις προάλλες, λέω, για να παίζει αυτός τόση ώρα διαφήμιση στα μεγάλα κανάλια, που οι διαφημίσεις του είναι, μπορεί να είναι 10 δευτερόλεπτα, μπορεί να είναι και ένα λεπτό που μιλάει, πρέπει πραγματικά το παλικάρι να βγάζουν καλό χρήμα. Και λογικά για το δικό τους marketing, για την στρατηγική marketing που έχουν, αυτή η επανάληψη, να είναι το μυστικό της επιτυχίας του. Σου λέει, και να μην το θες, θα το πάρεις, επειδή θα το δοκιμάσεις. Με κνευρίζει πάρα πολύ αυτό με την Camelot. Όταν βλέπω τηλεόραση, επειδή μου δεν μπορώ και να το. Τις προάλλες ήμουνα στο Open, γυρνάω, βάζω Αλφα, ξανά. Βάζω Αντένα, ξανά. Μία πίσω από την άλλη διαφήμιση. Εκνευριστικά πράγματα. Δεν τους μπορώ. Φτάνει πια με τα φίλτρα νερού. Έχουμε και τον άλλο τον φίλο με το Ολύμπιο νερό. Εντάξει, εκείνος δεν κάνει τόσο πολύ διαφήμιση, τόσο επανάληψη, αλλά και εκείνος. Πολύ πρίξιμο, ρε παιδιά, πολύ πρίξιμο. Δεν λέω για το προϊόν. Το προϊόν μπορεί να είναι πάρα πολύ καλό, και γράψτε μου από κάτω όσοι φίλοι το αγοράστε. Μπορεί και εγώ κάποια στιγμή να το πάρω. Το φίλτρο νερού της Olympus ή το. Ναι, της Olympus ή το Camelot. Το Imperial Plus. Τα έχω μάθει απ' έξω, όπως είπα. Αλλά πολύ πρίξιμο, ρε παιδιά. Δεν αντέχω άλλο. Ειλικρινά σας το λέω. Δηλαδή, και η πλάκα είναι προχθές έψαχνα κάτι στο ίντερνετ για την Camelot. Κάτι για να σας πω και στο βίντεο, ρε παιδί μου. Πώς λένε τον κύριο Κώστα και το γιο του. Και μετά μου τα βγάζει και στο YouTube διαφημίσεις. Δηλαδή έμπλεξα πραγματικά. Παντού Camelot, παντού, πρίξιμο. Φίλε μου Κώστα, αν το βλέπεις το βίντεο, γιατί θα σε βάλω και στο thumbnail. Πολύ πρίξιμο, ρε αγόρι μου, πολύ πρίξιμο. Εντάξει, οκ, το καταλαβαίνω. Προωθείς την εταιρεία σου, προωθείς το προϊόν σου, αλλά μαζάλισες πραγματικά. Πάμε τώρα και σε κάτι άλλο που θα γίνω λίγο κακός, αλλά δεν πειράζει. Εδώ είμαστε για να λέμε τη γνώμη μας. Οκ. Και θα γράψει ο άλλος, ναι, ρε. Ποιος είσαι εσύ, ρε, που οδηγάς Mercedes και θα πεις τη γνώμη σου? Γιατί δηλαδή άμα οδηγάω Hyundai ή Honda ή Toyota ή Lada, δεν έχω άποψη? Τι σημαίνει οδηγάς αυτό το αμάξι? Οπότε μερικοί είστε, το μυαλουδάκι σας είναι λίγο, θέλει καμιά βίδα λίγο να αντισφίξουμε. Πάμε να γίνουμε λίγο πιο κακοί. Ρε φίλε μου Κώστα, ο Κώστας είναι ο μπαμπάς, ο Ηρακλής είναι ο γιος, okay, στην Camelot. Το παλικάρι τον Ηρακλή πρέπει να είναι πιο μεγάλος από μένα. Εγώ είμαι 35, αυτός πρέπει να είναι 40 το παλικάρι τον γιο του. Αυτό ότι οι πατεράδες ντε και καλά να σε βάλουν σε μια δουλειά και ντε και καλά να την κάνεις, δεν το καταλαβαίνω. Φίλε μου Κώστα, ο Κώστας είναι ο μπαμπάς, το ξαναείπαμε. Φίλε μου Κώστα, ο γιος σου
καλό χρυσό παιδί και μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Και εσύ μου είσαι πολύ συμπαθής, σαν φυσιογνωμία. Τα λες με τον τρόπο σου, όμορφα, ωραία. Τσομπανίστηκα με την καλή έννοια. Ωραίος είσαι. Φοράς και τα κουστούμάκια σου, τα Better Call Saul, να πούμε, πάνω, που είσαι θεός. Ναι, από εκεί πρέπει να το κλέψεις. Δεν υπάρχει άλλη λογική. Πρέπει να το κλέψεις από τον Better Call Saul τα κουστούμάκια που φοράτε, τα σετάκια. Ο γιος σου, καλός ή κακός, στο λέω σαν τρίτος, okay, και πιστεύω το καταλαβαίνεις αυτό ακριβώς που λέω. Ο γιος σου δεν το έχει με την τηλεόραση. Δεν είναι το παλικάρι να βγαίνει στο γυαλί. Άλλοι το έχουν, άλλοι δεν το έχουν. Okay, είναι ένα συσσαγωγικά χάρισμα. Άλλος είναι πάρα πολύ καλός στο να βγαίνει στο. Έχει αυτή την. Και δεν το λέω στο θέμα πόσο ευπαρουσίαστος είσαι. Στο λέω πολύ απλά στο θέμα πώς τα λέει, ρε παιδί μου. Και ο φίλος μας ο. Το παλικάρι δεν τα λέει. Δεν το έχει. Τις προάλλες τον κοιτούσα που ήταν μόνος του. Δηλαδή, πολλές φορές τον φέρνει μαζί για να κάνουν το διαφημιστικό. Μια φορά τον πέτυχα, ήταν μόνος του. Οκ. Okay. Εκεί που ήταν μόνος του, εντάξει, okay, έχουν ένα ότοκιο απέναντι, διαβάζει τι πρέπει να πει. Δεν μπορούσε ούτε καν να τα διαβάσει. Και το έχει κάνει επανάληψη και επανάληψη. Το παλικάρι δυστυχώς δεν το έχει. Και εσύ, αγόρι μου, Ηρακλή, το καταλαβαίνεις αυτό που λέω. Δεν είναι κακό. Okay, ο μπαμπάς μας έχει μια επιχείρηση. Το καταλαβαίνω και εμένα, άμα έχει μια επιχείρηση και έπρεπε να βγω στην τηλεόραση. Αν δεν το έχω, σταμάτα το. Να είσαι από πίσω από τις κάμερες. Η επιχείρηση, βρείτε ένα άλλο παλικάρι, βρείτε άλλη μια κοπέλα η οποία μπορεί να το έχει και αυτή να κάνει διαφήμιση. Δεν είναι κακό. Μην έχετε αυτό το, πώς να το πω, αυτό το ελληνικό, το κυπριακό, ότι επειδή είναι η δικιά μου επιχείρηση πρέπει εγώ να την παρουσιάζω. Οκ. Okay. Είναι χαζό αυτό. Η επιχείρηση είναι η δικιά σου, μπορεί να την παρουσιάσει ένας άλλος. Αυτό ότι πρέπει εγώ με το αφεντικό, εγώ την παρουσιάζω, εγώ κάνω διαφήμιση, εγώ είμαι σε όλα, είναι χωριάτικο. Εξελιχτείτε λίγο, οκ. Okay. Αυτά με τον φίλο μου με την κάμερα του, μου είναι συμπαθής και τα δύο τα παιδιά, και ο κύριος Κώστας και ο Ηρακλής ο γιος του, αλλά και εσύ, φίλε μου Ηρακλή, αγόρι μου, γαμώ την τρέλα μου, ενδυματολόγους έχετε εκεί πέρα. Προχθές σε κοιτάω στη διαφήμιση, ήσουν με ένα κουστούμάκι ροζ, σαν μπουμπουνιέρα ήσουν, σαν μπομπονιέρα όπως τη λένε. Δηλαδή, έλεος. Breaking Bad, Better Call Saul γίνατε. Δηλαδή, έλεος. Δηλαδή, ντυθείτε λίγο, πώς το πω, ροζ κουστούμι, ροζ και με ροζ γυλαίκο. Δηλαδή, έλεος. Έλεος. Πονάνε τα ματάκια μας. Πάμε τώρα στο επόμενο θέμα που έτσι έχω τα νεύρα μου και πρέπει να τα πω. Που το παλικάρι, όπως σας έλεγα τις προάλλες, αυτός με τα βίντεο που μου αρέσουν, είναι ο Νίκος Παπουτσής. Μπείτε να τον δείτε, μου αρέσει πάρα πολύ. Και χθες είδα ένα βιντεάκι του που έλεγε για το σε ένα οικογενειακό τραπέζι τι έγινε. Έχω και εγώ να σας πω οικογενειακές ιστορίες, θα τους ξεσκίσω όλους, δεν καταλαβαίνω τίποτα. Είναι αυτό, ρε παιδί μου, ότι ντε και καλά, επειδή ο μπαμπάς σου έχει μια επιχείρηση, πρέπει να σε βάλει στην επιχείρηση, πρέπει να κάνεις το ίδιο. Δεν τον μπορώ, ρε παιδιά. Οκ, okay, εγώ το δέχομαι. Έχει ο μπαμπάς μου π.χ. συνεργείο. Να με βάλει. Αν το έχω, όμορφα, ωραία, αλλά. Πολλές φορές, σε πολλά παραδείγματα, δεν το έχουμε. Π.χ. ο μπαμπάς μου είναι τραγουδιστής. Πρέπει να γίνω κι εγώ τραγουδιστής. Δεν το έχω, ρε παιδί μου. Δεν το έχω. Και δεν. Από ένα σημείο, okay, στην αρχή φταίει ο γονιός που σε πιέζει, που σε βάζει στο τέτοιο να γίνεις αυτό που είναι. Που πιστεύω κι αυτό είναι. Και έχει και πολλά παιδιά που ήδη βλέπουν τον πατέρα του είναι δικηγόρος, είναι γιατρός, θέλουν κι αυτοί. Μπορεί να μην το έχετε όμως, ρε παιδιά. Okay, μπορεί να σας αρέσει. Μπορεί να σας το επιβάλλουν, δεν ξέρω, κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Αλλά υπάρχει, είναι πολλά παιδιά που δεν το έχουν. Όπως και ο φίλος μας ο Ηρακλής. Δεν το έχει με την τηλεόραση. Δεν λέω το παλικάρι, μπορεί να είναι άριστος επιστήμονας, δεν ξέρω κι εγώ τι έχει σπουδάσει, με όλα αυτά, με τα νερά, με τα φίλτρα, με όλα αυτά, να τα ξέρει απ' έξω, να είναι πάρα πολύ καλός, να είναι διάνοια, αλλά στο γυαλί δεν το έχει. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα που με εκνευρίζει άπειρα. Μα εκνευρίζει άπειρα το θέμα ότι επειδή είναι γνωστό σου, επειδή έχω το κονέ, επειδή είναι ο μπαμπάς σου, επειδή είναι ο αδερφός σου, θα σε βάλω στη δουλειά. Είναι πολύ εκνευριστικό παντού και το συχαίνομαι παντού να βλέπω ανθρώπους να πετυχαίνουν και να κάνουν καριέρα επειδή είναι ο αδερφός μου, είναι ο μπαμπάς μου, είναι ο ξαδερφός μου. Το βαρέθηκα. Να είμαστε λίγο, ρε παιδί μου, πώς να το πω, να πατάμε μόνοι μας στα πόδια, να κάνουμε πράγματα μόνοι μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Και κάτι που και ήταν ένας βασικός λόγος που σηκώθηκα και έφυγα από την Ελλάδα, γιατί εννοείται οι γονείς μου θα με βοηθούσαν, γνωστός κάποιος, ρε παιδί μου, κάπου θα μπαινα, ρε παιδί μου, okay. Κάτι θα έκανα, δεν θα μένα έτσι, εννοείται. Και οι γονείς πάντα για τα παιδιά τους θα κάνουν ό,τι μπορούν για να τα βολέψουν. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αλλά ήθελα ό,τι έχω, ό,τι κάνω στην προσωπική μου ζωή, στην καριέρα μου, στη δουλειά μου, να το κάνω μόνος μου με τα δικά μου
παντελόνια, να το πω πολύ απλά. Ό,τι μπορώ. Τα λίγα, τα πολλά, ό,τι μπορώ να το κάνω μόνος μου. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω όλα αυτά τα χρόνια σε αυτό το κανάλι, όταν κάνουμε αυτά τα βιντεάκια τις Κυριακές. Μόνος σου. Μπορείς να πιστέψεις τον εαυτό σου και ό,τι μπορείς να το κάνεις μόνος σου. Okay. Για να μην βρεθεί ποτέ κανένας μπάσταρδος να σου πει, ρε παιδί μου, όπως εγώ τώρα είμαι μπάσταρδος και λέω για τους άλλους, να βρεθεί κάποιος μπάσταρδος να σου πει, ρε παιδί μου, ο μπαμπάς σου, ο αδερφός σου, που θα έχει και εν μέρει δίκιο. Okay. Γιατί την ευκαιρία που σου δίνουν είναι πολύ σημαντικό. Εγώ πολύ εκτιμώ τα παιδιά και στο YouTube και γενικά παιδιά τα οποία ξεκινάν από το 0, από το μείον 10, όπως π.χ. φίλοι μου Take It Serious. Ξεκινήσαν από το 0, χωρίς λεφτά, χωρίς τέτοιο, χωρίς λεφτά το νέο με την έννοια, δηλαδή. Πώς να το πω, να ξεκινήσουν το κανάλι και να έχουν 5 χιλιάρικα να ξοδέψουν σε εξοπλισμό και σε μαλακίες και σε όλα αυτά. Ξεκινήσαν από το 0, σιγά σιγά. Τους εκτιμώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι άλλο επίπεδο για μένα σε σχέση με άλλα κανάλια που είχαν την οικονομική δυνατότητα από τους γονείς και από όλα αυτά, σπίτια, αυτοκίνητα και ξεκίνησαν. Μην διαφημίζουμε, ok. Είναι τελείως διαφορετικό. Τελείως διαφορετικό. Εγώ εκτιμώ πολύ περισσότερο τον άλλον που ξεκινάει από το 0. Πολύ περισσότερο και φτάνει π.χ. μέχρι το 10. Ο άλλος που ξεκίνησε από το 10. Μπορεί να φτάσει στο 50. Εγώ εκτιμώ αυτόν που ξεκίνησε από το 0. Okay. Και πάμε τώρα και στην τελευταίο θεματάκι του σημερινού μας έτσι βίντεο. Τα είπα έτσι και εκνευρίστηκα, αλλά μου αρέσει. Μου αρέσει. Για τους φίλους μου, τους αγρότες. Είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα, 2 δευτερόλεπτα ήταν το βίντεο για τις απεργίες και σε όλα αυτά. Φίλοι μου, το ξαναλέω. Πολλά παιδιά συμφωνείτε μαζί μου, έχετε το μυαλό. Το μυαλό. Έχουμε την ίδια λογική. Δεν λέω ότι έχω εγώ το μυαλό. Έχουμε την ίδια λογική. Ζούμε, έχουμε και καλά δημοκρατία. Και η δημοκρατία σημαίνει ότι είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε, αλλά βασική προϋπόθεση είναι να μην ενοχλούμε τον άλλον. Η ελευθερία η δικιά μου, σαν Αλέξανδρος, να κάνω ό,τι θέλω, σταματάει, είναι χ, είναι αδίκημα, όταν η δικιά μου ελευθερία πατάει την ελευθερία του αλουνού, του συνανθρώπου μου, του ανθρώπου που ζει δίπλα μου, του γείτονα, στον άλλον στον δρόμο. Η ελευθερία η δικιά μου σταματάει όταν ενοχλώ τον άλλον. Και φίλοι μου αγρότες, όταν κλείνετε τους δρόμους, μας ενοχλείτε. Θα μου πει ο άλλος, μου γράψανε πάρα πολύ από κάτω, δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει, ας πάνε να κλείσουν τη Βουλή, ας πάνε να κλείσουν το σπίτι του Κούλη. Εκεί σε θέλω. Εκεί σε θέλω, μάγκα μου. Να μου κλείνει, λέει, το κάνουμε, ενοχλούν τους συμπολίτες για να το δουν οι άλλοι, για να τους δώσουν αυτά που να τους δώσουν. Δηλαδή, δεν θα πάμε ποτέ μπροστά. Ποτέ δεν θα αλλάξει κάτι με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας. Να ενοχλείς τον συνάνθρωπό σου για να σου δώσουν εσένα κάτι. Που κάθε χρόνο, ίδια εποχή, κάνεις τα ίδια πράγματα. Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, κλείνεις τους δρόμους. Γιατί ρε φίλε μου, να συνεννοηθούμε ρε φίλε μου αγρότες, να κλείσουμε τους δρόμους τον Αύγουστο. Το Σεπτέμβριο που βολεύει εμένα. Γιατί, όποτε βολεύει εσένα. Γιατί εσύ τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, το Μάρτιο, θα ήσουν στο σπίτι. Θα ήσουν μάλλον στο καφενείο, όχι στο σπίτι, και θα περίμενες πότε θα ξεκινήσει η δουλειά σου ξανά. Okay. Εμένα με βολεύει τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο να κάνουμε διαδηλώσεις και θα ξεχτυπάω παλαμάκια. Μπορείς, δεν μπορείς, γιατί τότε δεν σε βολεύει. Και όταν κάνουμε πράγματα σαν κοινωνία, σαν κοινωνικές ομάδες που βολεύουν μόνο εμάς, θα έχεις κόσμο απέναντί σου. Εγώ χαίρομαι τώρα για τους αγρότες που θα πάνε την Τρίτη μεθαύριο, θα πάνε κάτω στο Σύνταγμα να κάνουν τη διαδήλωσή τους. Εκεί τους λέω μπράβο, πας κάνεις κάτι. Το να κάθεσαι έξω από το χωριό σου, έξω από το δρόμο σου και να μου κλείνεις το δρόμο για μια ώρα, για δύο ώρες, για τρεις ώρες. Δεν κάνεις κάτι. Το μόνο που κάνεις είναι να με ενοχλείς. Okay. Οπότε αυτά λοιπόν φίλοι μου και σήμερα από μένα. Ελπίζω να σ' άρεσε το βίντεο. Από κάτω θέλω τη γνώμη σας και τα λέμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Bye bye.